ανάπτυξη παράκτιων αιωλικών πάρκων ανατολικά του Αθερινόλακου για 200 ΜΒ και σε ένα σημείο που δεν υπάρχει οπτική όχληση, ενώ δεν φαίνεται να καταγράφονται αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία, αποτελεί προτεραιότητα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως δήλωσε από το Ηράκλειο ο Θόδωρος Κυλακάκης, ο οποίος αναφέρθηκε στην αλλαγή του επίμαχου σχεδιασμού στη διάρκεια συνάντησής του με τον Περιφερειάρχη Κρήτης. Αυτό που για μας έχει προτεραιότητα είναι το αιωλικό πάρκο ανατολικά της Κρήτης, σε μια περιοχή που είναι άγονη και χωρίς οικονομική δραστηριότητα απέναντι από μια τέτοια περιοχή. Δεν έχει οπτική ενόχληση, δεν έχει κανέναν που να το βλέπει εκεί πέρα, γιατί είναι χέρσα βουνά. Αλλά αυτή η περιοχή έχει δύο χαρακτηριστικά, έχει πολύ καλή ποιότητα ανέμου και κατάλληλα βάθη. Αυτό θα προτεραιοποιήσουμε. Δεν θα προτεραιοποιήσουμε τα αιωλικά στην περιοχή της Ελούντας, που είτε ούτως ή άλλως τα έχουμε μειώσει στο μισό, ώστε να μην φαίνονται από εκεί, και τα οποία θα τα δούμε για μετά το 2030-35. Εξέλιξη η οποία προκάλεσε ικανοποίηση στην περιφέρεια Κρήτης, καθώς ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη παράκτιων αιωλικών πάρκων στην περιοχή της Ελούντας θα υλοποιηθεί σε δεύτερη φάση μετά το 2030. Όπως είχε συμφωνηθεί, θα είναι μικρότερης έκτασης και δυτικότερα από το αρχικό σημείο, ώστε να μην υπάρχουν ζητήματα όχλησης στην τουριστική περιοχή. Στην περιοχή της Ελούντας δεν θα υπάρχει μέχρι το 35, άρα ένας χώρος που είναι προς την ανατολικά, αυτό το οποίο ξέρω ότι ζητά ανταποδοτικά ο Δήμος, μπορεί να γίνει μια συνεννόηση. Αλλαγή του σχεδιασμού προς το καλύτερο. Με τις δηλώσεις του Υπουργού και με την ενημέρωση που είχαμε μέσα, σταματάει η προτεραιότητα για την εγκατάσταση πλωτών αιωλικών στην περιοχή της Ελούντας, ακόμα και το μειωμένο πολύγωνο, δηλαδή τα 400 ΜΒ, και δίνει το Υπουργείο προτεραιότητα στην ανατολικά της Σιτίας, στον Αθερινόλακο, για 200 ΜΒ τόσο περίπου ήταν ο σχεδιασμός. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν ζητήματα που αφορούν το νερό στη σκιά της Λειψιδρίας, ενώ τονίστηκε η ανάγκη δρομολόγησης έργων, όπως η δημιουργία φραγμάτων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο της αφαλάτωσης μέσω της αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πρέπει να σκεφτούμε προσεκτικά πώς θα συνδυάσουμε φράγματα ή ενδεχομένως και αφαλάτωση και να αξιοποιήσουμε τη φθηνή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές για να μπορούμε να την μετατρέψουμε όχι μόνο σε ενέργεια αλλά και σε νερό. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και για την ενεργειακή ασφάλεια της Κρήτης. Το καλώδιο προχωράει, θα τελειώσει. Έχουμε ήδη πάρει μέτρα, όπως ξέρετε, με αρκετό κόστος, μας κόστησε πάνω από 60 εκατομμύρια για να είναι ενεργειακά ασφαλής η Κρήτη μέχρι να έχουμε το καλώδιο. Να υπάρχει η ασφάλεια του νησιού μας, η ενεργειακή ασφάλεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Αναφορικά με τις όποιες αυξήσεις διαπιστώνουν καταναλωτές στα τιμολόγια ρεύματος, ο κύριος Κυλακάκης προτρέπει τους πολίτες να αλλάξουν πάροχο. Μία δυνατότητα είναι να αλλάξεις πάροχο. Αυτό το έκανα εγώ πριν 3 μέρες, γιατί βρήκα ότι ο πάροχος έκανε υπερβολικές αυξήσεις.